Το μάζεψα λίγο και επίσης έμαθα να βάζω και όριο στους ανθρώπους γύρω μου. Δηλαδή αυτό που λένε, που έχει και αυτό την να γίνει και εσύ, οι τοξικοί άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να ξέρεις να βάζεις εκεί πέρα που ο άλλος μπαίνει μέσα στην ηρεμία σου και σε αρρωσταίνει, να ξέρεις να βάλεις το όριο χωρίς αυτό να σε φύρει. Με ωραίο τρόπο να απομακρύνεις από δίπλα σου ήπια τους ανθρώπους που σου κάνουν κακό. Εγώ το έκανα αυτό. Το έκανες. Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Όχι, δεν υπήρχαν πολλοί. Αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν την πρόθεση να έρθουν γύρω μας χωρίς να έχουν καλές και αγαθές. Επειδή σου τσαλικείς. Όχι. Επειδή έτσι είναι η ζωή. Επειδή συμβαίνει σε όλους μας. Επειδή οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν το νιώθουν. Όλοι που μας βλέπουν έχουν στη ζωή τους κάποιους ανθρώπους που τους κάνουν κακό. Το νιώθουν δηλαδή. Η παρουσία τους στη ζωή τους τους κάνει κακό. Και για πάρα πολλούς λόγους δεν βρίσκουν τη δύναμη να κάνουν το βήμα. Και το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτείς στον εαυτό σου ότι αυτός ο άνθρωπος μου κάνει κακό. Και το δεύτερο. Εννοείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε όλα τα επίπεδα. Και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό. Και φίλοι και γνωστοί και κάποιοι. Μέσα στο σπίτι σου, δηλαδή, πώς μπορεί να μπει ένα τέτοιο άνθρωπο και να επηρεάσει. Δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, αλλά δεν είσαι μόνο στο σπίτι. Κωνσταλέξη, κλεισμένο μέσα το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν συναναστρέφει, δεν βγαίνει, δεν έχει συνεργάτε, δεν έχει ένα περίγυρο. Είναι κάτι το οποίο. Είναι μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και γενικά εμένα μου αρέσει. Να, γι' αυτό τώρα με ρωτάγανε την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ είχα τοποθετηθεί δημόσια και ξέρεις, επειδή όταν κάνεις μια δήλωση, δεν μπορεί άλλος να βάλει. Επειδή λέω και πολλά, θέλει ο άλλος να βγάλει, να κόψει κάποια δευτερόλεπτα από μια δήλωση και θα βάλει τακ-τακ-τακ. Και είχα πει, ας πούμε, ότι δεν μου αρέσει γενικά η ένταση και δεν μου αρέσει και η δημόσια αντιπαράθεση γιατί μόνο κακό κάνει. Φαντάζομαι εννοείς το περιστατικό ναι, με γενικά, το... Ναι, το πρόσφατο περιστατικό. Την Παυλίδου και το Παπαγιάννη. Εντάξει, ναι. Και είχα πει αυτό το πράγμα, ότι αυτά τα πράγματα είναι καλό να λύνονται πιο εσωτερικά, σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιηθεί, να μην απαξιώσουμε το ρόλο της δικαιοσύνης, αλλά και πάλι τα πράγματα μπορούσαν να πάρουν το δρόμο τους χωρίς να χάσουν 100 άνθρωποι τη δουλειά τους. Αυτό είπα εγώ. Και επίσης, επειδή μου έχει συμβεί και σε μένα. Τι έχει συμβεί? Όχι, δεν με έχει πλακώσει κανείς τη δουλειά. Όχι. Επειδή μου έχει συμβεί να με ενοχλήσει κάτι, ας πούμε, μπορεί να έχει κάνει κάποιος, και ενδεχομένως να μπορούσα να το πω και δημόσια. Είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, ας πούμε, ένα περιστατικό με έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, παρουσιαστή, ο οποίος, όντας καλεσμένος σε μια εκπομπή, έκανε ένα πολύ χυδαίο χιούμορ που με αφορούσε και ένα χιούμορ που αφορούσε ένα ατύχημα. Ήταν η περίοδος του ατυχήματος που είχε η μάνα μου του τροχαίου και εμείς είμαστε μια οικογένεια που είμαστε πολύ χτυπημένοι από τροχαία ατυχήματα. Χάσαμε τον αδερφό της Δώρας, χάσαμε τη θεία μου, η μάνα μου ήταν 6 μήνες κατάκητη στο κρεβάτι και αυτός είχε βγει και είχε κάνει μια πλάκα του στυλ, ας πούμε, ότι ήταν σε ένα αυτοκίνητο και έβαλε ένα τραγούδι μου και έβαλε σκόρδα. Μην τυχόν και πάθει τίποτα. Ήταν η περίοδος που η οικογένειά μου είχε χάσει άνθρωπο από ατύχημα. Θα μπορούσα να το κάνω δημόσια. Δηλαδή, όλοι στο κινητό μας έχουμε μια κάμερα, σωστά. Πλέον δεν χρειάζεται όπως παλιά να φωνάξεις μια κάμερα, κάνεις μια δήλωση. Μιλάς στο Facebook, στο Instagram και είναι δήλωση, είναι δημόσια δήλωση. Τον πήρα τηλέφωνο προσωπικά, του είπα αυτό που ένιωθα, του είπα ότι αυτό που έκανα ήταν πάρα πολύ λάθος, το είπα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Μου ζήτησε συγγνώμη και έληξε το θέμα. Και η σχέση μας είναι μια χαρά. Μπορούν να λύνονται διαφορετικά τα πράγματα. Πήρες τηλέφωνο. Πήρα τηλέφωνο. Δεν το είχα ξανακάνει, αλλά πήρα τηλέφωνο. Και του είπα, είσαι απαράδεκτος και ξεφτύλας. Ντροπή σου. Τι είναι αυτό που έκανες, δεν τρέπεσαι? Σε μια οικογένεια η οποία χτυπιέται από τροχαία ατυχήματα και έχουμε χάσει 2 ανθρώπους, κάθεσαι και κάνεις αυτή τη βλακεία και βάζεις κόρδα με το που ακούγεται το τραγούδι μου στο αυτοκίνητο. Δεν τρέπεσαι. Συγγνώμη και δεν ήταν αυτή η πρόθεση μου. Ποια ήταν η πρόθεσή σου, του λέω? Να κάνεις πλάκα. Σε μερικά πράγματα, αυτό λέω. Και αυτό είναι θέμα ορίων. Δηλαδή, μπορούμε και πρέπει να βάζουμε όρια στους γύρω μας όταν νιώθουμε ότι κάτι μας αρρωσταίνει. Γιατί να το καταπιώ? Απ' την άλλη, γιατί να βγω δημόσια και να δώσω τροφή, ας πούμε, για κάνα 2 εβδομάδες να παίζει στα κανάλια? Υπάρχει λόγος και στα blog που τα αγαπώ. Και συγχαρητήρια και για τη δουλειά σου που κάνεις στο blog που είναι καταπληκτική. Ευχαριστούμε. Δεν είμαι τέτοιος. Άρα λες ότι υπάρχει τρόπος. Ναι, υπάρχει τρόπος. Ακόμα και όταν η δικαιοσύνη πρέπει να επέμβει, δεν χρειάζεται να το κάνεις βούκινο. Κάντο, εσωτερικά. Σεβόμενος. Εσύ ποτέ έχεις κάνει μήνυση ή εξώδικο να έχεις στείλει? Όχι, δεν έχω κάνει μήνυση. Είχαμε στείλει, όταν ήταν τα παιδιά μικρά, είχαμε στείλει με τη Δώρα. Αυτό για τα, για τα παιδιά, θέλουμε, ότι εντάξει. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Όχι, το θεωρώ λάθος και τα παιδάκια τα αγαπώ, ας πούμε, και μ' αρέσει να τα βλέπω στα εξώφυλλα. Δεν θέλω τα δικά μου τα παιδιά να μπερδευτούν. Εντάξει, ήταν μια απόφαση που πήρατε με τη γυναίκα σας. Ναι, και νομίζω ότι ούτε και εσείς τα παιδάκια σας τα βγάζετε. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό πάρα πολύ. Αλλά ούτε κατακρίνω αυτούς που το κάνουν. Μόνο έτσι. Όλα τα άλλα τα έχω λύσει
με ποιότητα, με κουβέντα, με ωριμότητα και με αγάπη. Μάλιστα. Πες μου λίγο, έκανες και βίντεο κλιπ σε αυτά τα ταξίδια. Έκανα βίντεο κλιπ, γιατί είναι πολύ διαφορετικές εικόνες. Πού τις βρήκε τις κάμερες, από εκεί πήρες. Είχαμε άνθρωπο μαζί μας. Ή ταξιδέψατε όλοι μαζί. Είχαμε άνθρωπο μαζί μας. Είπαμε, εφόσον κάνω αυτά τα ταξίδια που είναι τόσο μοναδικά και είναι μοναδική ευκαιρία. Ωραία σκέψη. Είναι ωραία σκέψη. Εγώ προσπαθώ και μέσα από το Instagram μου να μεταφέρω στον κόσμο εικόνες. Ξέρεις πόσος κόσμος μου στέλνει μηνύματα και μου λέει: τώρα δεν μπορώ να ανοίξω το κινητό να σου δείξω. Σε ευχαριστώ πολύ που μας ταξιδεύεις. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος ο οποίος μέσα. Αλλά και εγώ χαζεύω το βράδυ, τι εννοείς. Ναι. Σας βλέπω, δεν βλέπεις, κάνω like συνέχεια. Το ίδιο κάνω κι εγώ. Να ταξιδεύουμε τον κόσμο και θεωρήσαμε ότι είναι πολύ ωραίο να δείξουμε εικόνες από αυτά τα ταξίδια που είναι διαφορετικά. Για το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή. Γι' αυτό κάνατε το βίντεο κλιπ. Ναι, που έχει γράψει στους στίχους ο Λιόντος και τη μουσική ο Ψημόπουλος ο Μάριος. Ο τρελός της γειτονιάς είμαι εγώ. Αυτό. Και βλέπω τώρα και πλάνα, εντάξει. Εδώ είναι ωραία. Το Κάλγκαρι. Εκεί, καλά, αυτό που ήταν φοβερό σε αυτά τα ταξίδια ήταν οι μεταβολές της θερμοκρασίας. Δηλαδή, ήμασταν στο Las Vegas που είχε 25 βαθμούς και την επόμενη μέρα πήγαμε στον Καναδά, στο Κάλγκαρι που η είχε 30. Η κοπελιά που τη βρήκατε. Είχαμε κάνει και γύρισμα στην Αθήνα. Α, έγινε μια μίξη. Αθήνα, Las Vegas, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Κάλγκαρι και Σαν Φρανσίσκο. Ωραίο. Ωραίο, ναι. Από πολύ τη στιγμή ωραίο. Που έκανε το ταξίδι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Τσαλίκης ξεκινάει στο Φρατζέλικο. Ξεκινάμε την επόμενη Πέμπτη, 8 του μηνός, τσίκνο Πέμπτη, οπότε... Στο Φρατζέλικο, πολύ καιρό...